Περιμένει ο Μπρεσάν δεξιά, ο Πιέρος μέσα στην περιοχή, ευκαιρία κατά Σωτηρίου, δοκάρι! Σέντι, σέντρα χαμηλά του Αλεξάνδρου Σωτηρίου, ευκαιρία 2-0! Το έψαχνε και το βάλε ο Πιέρος, είχε τρεις τουλάχιστον ευκαιρίες μέχρι το 73ο λεπτό, γι' αυτό και υποκλίνεται στην κερκίδα με τον Πιέρο Σωτηρίου να σκοράρει. Βλέπετε, έξυπνα κράτησε την μπάλα αδειάζοντας δύο αμυντικούς και στη συνέχεια το έργο του ήταν πάρα πολύ εύκολο για να κάνει το ΑΠΟΕΛ TNS 2-0. Γιάννης Γιαννιώτας στο 27ο λεπτό, το ΑΠΟΕΛ θέλει να απειλήσει με στημένη φάση. Κεφαλιά, γκολ, η προβολή από τον Πιέρο Σωτηρίου, 1-0, υπέροχη εκτέλεση. Φάουλ από το Γιαννιώτα, πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας ο Πιέρο Σωτηρίου στο σωστό σημείο για να νικήσει το Βεσελόφσκι. Νέα Σαλαμίνα από ΕΛ 0-1. Με αυτήν εδώ την εκτέλεση δεν υπάρχει θέμα για offside. Και κοιτάξτε πόσο έξυπνα πετάχτηκε ο Σωτηρίου για να στείλει στην μπάλα στα δίχτυα του Βεσελόφσκι και να κάνει το 0-1. Σωτηρίου για το Γιαννιώτα. Κοντά και ο Βινίσιους, κρατάει ο Γιαννιώτας, τώρα βγάζει την παλιά. Παραλίγο αυτό, γκολ ο Σωτηρίου, γκολ 2-0. Το λάθος του Τσαμπούρη, Καραδοκούς ο Πιέρος, 2-0. Αυτό είναι ο MVP του αγώνα. Για το ΑΠΟΕΛ στο ιν καρδιά της περιοχής γκολ 2-0 από τον Σωτηρίου. Με δύο στημένες φάσεις το ΑΠΟΕΛ παίρνει μεγαλύτερο προβάδισμα στο 20 με τον Πιέρο Σωτηρίου. Η εκτέλεση του κόρνερ στο ύψος της μικρής περιοχής, ο Πιέρο Σωτηρίου αμαρκάριστος θα καρφώσει την μπάλα στα δίχτυα. Να δούμε τώρα τον Σωτηρίου, κάνει κίνηση ο Εφραίμ απέναντι από τον Χρυσοστόμου, το πλασέ. Τριλάνοφ με το αριστερό, η σέντρα του Σωτηρίου, γκολ! 1-0 ο ΑΠΟΕΛ. Στο 56ο λεπτό, Πιέρο Σωτηρίου, τέταρτο γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Μιλάνοφ σέρβιρε με το αριστερό. Αμαρκάριστος ο Πιέρο Σωτηρίου, ανενόχλητος εκεί εύκολα. Θα πλασάρει, πάρα πολύ καλή για τον Ρολεύτη. Ανοίγεται ο Σωτηρίου, εξαιρετική πάσα και 2-0. Στο 75ο λεπτό, Στάθης Αλωνεύτης δημιουργεί. Πιέρο Σωτηρίου εκτελεί. Και ο πανηγυρισμός όλα τα λεφτά. Δημιουργού και σκόρερ. Τον Μπρεσάν αμέσως τον Σωτηρίου και αμέσως τον Βινίσιους. Άνοιξε πολύ την μπάλα, την πρόλαβε και θα την στείλει στα δίκτυα. Λίγο πολύ τον ίδιο σωματότυπο. Πέρασε πολύ εξυπνά για τον Μπερτόλιο στην περιοχή. Ο Μπερτόλιο, η πάσα ο Ντραγκόγεβιτς. Έβαλε τα χέρια του και ανέκοψε την πορεία της μπάλας. Απομάκρυνε γκολ 1-0. Από το λάθος του Ταραλίδη είναι ο Πιέρο Σωτηρίου αυτός που κάνει τον γκολ. Στο 13 για το ΑΠΟΕΛ. Σαν. Κεφαλιά γκολ 2-1. Η κεφαλιά που έγινε από τον Πιέρο Σωτηρίου και πάλι. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ από τον Μπρεσάν. Σωτηρίου κερδίζει την εναέρια μονομαχία εκεί από τον Ταραλή. Μπάλα ο Αλωνεύτης. Δύο παίκτες του ΑΠΟΕΛ περιμένουν. Πέρασε η μπάλα, το 2-0 από τον Σωτηρίου. Στο 34 φάνηκε από την ώρα που πήρε την μπάλα ο Αλωνεύτης ότι ήταν ανοιχτή η άμυνα της Ομόνιας στο δεύτερο δοκάρι. Έκανε την πάσα εκεί που έπρεπε ο Αλωνεύτης. Δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο ο Εφραίμ, νομίζω ήτανε. Όμως ακολούθησε ο Πιέρος Σωτηρίου και με το 8ο φετινό του γκολ διπλασιάζει τα γκολ για την ομάδα του. 2-0 το ΑΠΟΕΛ που παίρνει ισχυρό προβάδισμα πλέον. Στο 34 προηγείται με 2-0 της Ομόνιας. Για να δούμε εδώ τον Μωράης που πέρασε την πάσα. Το σούτ το 3-0. Γέρος Σωτηρίου και πάλι στο 38. Πλέον το δίλημα που μιλούσε. Ο Βόρης νομίζω δεν τίθεται. Πρέπει η Ομόνια να προσέξει. Γιατί το ΑΠΟΕΛ έχει πάρει προβάδισμα τριών τερμάτων στο 38. Για να δούμε εδώ. Φαίνεται να είναι. Για να δούμε τη φάση να τρέξει. Έχω την εντύπωση ότι είναι ελαφρώς πιο μπροστά ο Πιέρος Σωτηρίου. Στην παλιά του Μωράης. Του Αστίδαλα. Κίνηση από τον Εφραίμ. Η σέντρα καλή, Σωτηρίου, γκολ 1-0. Το ΑΠΟΕΛ το ψάχνει εδώ και 24 λεπτά με τον Πιέρο Σωτηρίου να στέλνει την μπάλα με κοντινή κεφαλιά. Ό,τι δεν έκανε πριν από 3 λεπτά ο Πιέρος το κάνει τώρα και ανοίγει το σκορ εδώ στο Γασιπί.
Η μπαλιά που βγαίνει από τον Εφρέμ Σωτηρίου, καρφωτή κεφαλιά, θα νικήσει τον Γκοτ. Από ΕΛ 1, Άρης 0. Ωραία κίνηση με τον Μπερτόλιο. Σωτηρίου 2-0, τρομερό γκολ. Ο Πιέρος μέσα σε 3 λεπτά πετυχαίνει 2 γκολ και δίνει μεγάλο προβάδισμα στο ΑΠΟΕΛ για νίκη στο σημερινό παιχνίδι μέχρι τώρα. Εδώ κοιτάξτε, η μπαλιά που βγαίνει από τον Βινίσιους για τον Μπερτόλιο θα κάνει αυτό στην μισή δουλειά. Πάρα πολύ καλή σέντρα ο Σωτηρίου. Εξαιρετικό τελείωμα με το κεφάλι. ΑΠΟΕΛ 2, Άρης 0. Πιέρος Σωτηρίου 4-0 το ΑΠΟΕΛ. Δίνει ακόμα μεγαλύτερη... δίνει μεγαλύτερη διάσταση στο σκορ το ΑΠΟΕΛ με τον γκολ του Σωτηρίου, τρίτο δικό του. Ακόμα μια σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά που γίνεται καταπληκτικό γκολ από τον Πιέρο Σωτηρίου. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε εναντίον του Άρη. Και υποδέχονται με μεγάλη χαρά στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ αυτό το εξαιρετικό γκολ που σημειώνει. Δείτε την κίνηση του Πιέρου Σωτηρίου στο πρώτο δοκάρι. Πόσο πιο ψηλά ανεβαίνει από τον αντίπαλό του. Και κερδίζοντας την κεφαλιά, αφήνει άγαλμα τον Αλεξάνδρ Νέκλη. Σε μπαλιέκα τον Σωτηρίου, ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Πάσα Μπαράλ, θα κάνει και αυτό στα γρήγορα γκολ. Τα πέτυχε και νομίζω έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Το κόρνερ, το σούτ από κοντινή απόσταση από τον Πιέρο Σωτηρίου. 3-0 για τον ΑΠΟΕΛ στο 11ο λεπτό. Ο top scorer των πρωταθλητών φτάνει τα 14 τέρματα σε 19 συμμετοχές και πανηγυρίζει. Δίκη σκοπευτή. Εδώ ξανά είδατε δύο παίχτες πετάχτηκαν. Ο Πιέρος Σωτηρίου ήταν αυτός ο οποίος έβαλε το πόδι και με προβολή. Πάμε στο corner τώρα, εκτελείται κεφαλιά. Γκολ 1-0, Πιέρος Σωτηρίου. Άνθρωπος με τον αριθμό 20 στη φανέλα πανηγυρίζει ένα ακόμα υπέροχο γκολ δικό του στο θεσμό του κυπέλλου αυτή τη φορά και το ΑΠΟΕΛ πολύ νωρίς παίρνει προβάδισμα εδώ στο αμόχωστος. Κοιτάξτε εδώ πόσο ψηλά σηκώνεται ο Πιέρος μόνος του να κάνει την κεφαλιά να νικήσει τον Βεζελόφσκι για το 0-1 στην αναμέτρηση. Η σέντρα με στόχο τον Σωτηρίου κοντρολάρει μέσα στην περιοχή ανάμεσα σε δύο. Οι κόντρες στο λάθος, ο Πιέρος 1-1. Το λάθος της άμυνας του ΑΠΟΕΛ και ο Σωτηρίου κάνει αυτό που έκανε και πέρσι σε αυτό εδώ το γήπεδο, δηλαδή να πετύχει γκολ απέναντι στη ΑΕΚ. Να δούμε και τη φάση. Το replay σέντρα από τον Μπερκή. Ο Σωτηρίου κάνει με το κοντρόλ, δεν μπορεί εδώ και κοιτάξτε το λάθος που γίνεται από τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Κακή αντίδραση και από τον Λαμπάν. Δεν μπορεί ο Γιωργαλίδης. ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ 1-1 με την κακή αντίδραση από τον Άντερ Μουρίγιο. Αντίπαλοι με τον Πιέρο Σωτηρίου να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 το ΑΠΟΕΛ στο 44ο λεπτό. Ήταν ομολογουμένως πολύ καλή η εκτέλεση στη γωνία. Πάει στο παραθυράκι μπάλα. Πέφτει μεν σωστά ο Παναγία, αλλά είναι αδύνατον να αποκρούσει. Βγαίνει μπροστά στην επίθεση με τον Λάγο να έχει χώρο, να βγάζει τώρα την παλιά κεφαλιά, γκολ 1-0. Ο Πιέρος Σωτηρίου σκοράρει με την πρώτη προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ. Η ανόρθωση διαμαρτύρεται για την φάση του, για το μαρκάρισμα, έτσι Άρη Κυριάκου. Ναι, για το μαρκάρισμα στο Σίβου, ζήτησαν όλοι φάουλ από τον πάγκο της ανόρθωσης. Και τώρα διαμαρτύρονται στον διαιτή και ορολογεί. Θα το δούμε σε λίγο το replay, αλλά προς το παρόν βλέπουμε την φάση με τον Λάγο. Υπάρχει κάτι άλλο στον πάγκο εκεί όσον αφορά το γκολάρι. Απέναντι στο Ρώμο. Τώρα εκτελεί 1-0 το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ από τα 11 βήματα βρίσκει τον τρόπο για να πάρει προβάδισμα στο παιχνίδι. Δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Οι παίκτες της ΑΕΛ που είναι κοντά στον ρέφερι τα λένε για την φάση του πέναλτι. Να έχει χώρο, να περιμένει, να ζητάει ο Σωτηρίου. Χαμηλά η σέντρα Σωτηρίου. Τρομερό γκολ, το καλύτερο της βραδιάς. Απίθανη σέντρα του Αλονεύτη. Εκεί που πετάχτηκε ο Σωτηρίου, το ΑΠΟΕΛ καθαρίζει το παιχνίδι. Το 3-0 στο 77ο λεπτό είναι ένα σκορ ασφαλείας, αν μη τι άλλο, για την ομάδα της Λευκοσίας. Αλλά είναι και το καλύτερο γκολ που είχαμε απόψε. Κοιτάξτε εδώ τον Αλονεύτη. Βλέπει τον Σωτηρίου και πώς πετάγεται αυτός πρώτου Ανδρέα Κυριάκου για να νικήσει τον Ρώμο. Πέναλτι. Γύρισμα ωραίο για τον Σωτηρίου. Μέσα στην περιοχή ο Σωτηρίου κάνει και το σουτ. Τρομερό γκολ από τον Χέρο. Δεύτερο δικό του απόψε. 4-1
Μάλλον αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα για το ΑΠΟΕΛ. Και κοιτάξτε εδώ τον άλλο Νεύτη. Να είναι πάλι αυτός ο οποίος ταλαιπωρεί σε εκείνη την πλευρά την άμυνα της ΑΕΛ. Βλέπει τον Σωτηρίου και αυτός από πλάγια θέση με το δεξί θα νικήσει τον Ρώμο 1-4 πλέον το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το τελικό σκορ. Παναγή, στο 65 μπήκαμε. Σωτηρίου εκτελεί 2-1 το ΑΠΟΕΛ που γυρίζει το παιχνίδι στο 65. Η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Σωτηρίου ψύχρεμος καταφέρνει να βάλει μπροστά στο σκορ τον ΑΠΟΕΛ με την εκτέλεση πέναλτι και το 21ο φετινό του γκολ. Σίγουρα ένα από τα πιο κρίσιμα και σημαντικά γκολ που έχει πετύχει φέτος.